Μάγισσες, χθόνια, τριώδια, τρισυπόστατη, η Εκάτη καλύπτεται με έναν πέπλο μυστηρίου, μεγαλύτερο και σκοτεινότερο από όλων των άλλων μαγισσών. Τόσο μεγάλο που να καλύπτει και τα τρία βασίλεια των οποίων ήταν κυρία, γη, ουρανό και θάλασσα. Επιπλέον, η δύναμή της και η επιρροή της δεν περιοριζόταν σε έναν κόσμο μόνο. Δεν είχε δύναμη μόνο στον πάνω κόσμο των θνητών. Και αυτό είναι που κάνει τους μύθους της ακόμα πιο περίεργους. Η Εκάτη είχε μεγάλη εξουσία και στον φοβερό κάτω κόσμο. Επιπλέον, είναι σεβαστή από τους θεούς και εισάξιά τους. Και αυτό είναι που κάνει τον μύθο της ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Η Εκάτη κατάγεται από τη γενιά των Τιτάνων. Ήταν η μοναχοκόρη του Πέρση και της Αστερίας. Είχε μεγάλη εξουσία από την εποχή των Τιτάνων ήδη, προϋπήρχε δηλαδή των Ολύμπιων θεών. Οι μύθοι που την αναφέρουν ξεκινάνε από πολύ νωρίς, από τη Γιγαντομαχία, όπου ήταν από τους πρώτους που συμμετείχαν. Βοήθησε στη νίκη και στην επικράτηση της καινούριας γενιάς των θεών, των Ολυμπίων. Με τις τρομερές δάδες της, ήταν αυτή που πυρπόλησε με τη φωτιά του θανάτου τον γίγαντα Κλητείο, που ήταν τεράστιος και ανίκητος, φοβερός στην όψη, με πυκνά μαλλιά και γένια που ανάμεσά τους διάσπαρτα υπήρχαν φίδια και μελέπια φιδιού στα πόδια. Ο ίδιος ο Δίας την τιμάει πάνω από όλους. Το όνομα Εκάτη είναι η θηλυκή εκδοχή του Έκατος, που ήταν επίθετο που χαρακτήριζε τον Απόλλωνα, χαμένο στον χρόνο και στο φως. Αποδίδει την έννοια της δυνατής λάμψης. Η τρισυπόστατη φύση της επιπλέον των τριών βασιλείων και των τριών κόσμων που εξουσίαζε έχει να κάνει και με τη σύνδεση της μητριαρχικής λατρείας της Ελλήνης και συγκεκριμένα των τριών κύριων φάσεων της φθήνουσας Ελλήνης. Προσωποποιεί την όριμη ηλικία και υπάρχει ως τις μέρες μας στα παραμύθια ως το αρχέτυπο της απειλητικής γριάς μάγισσας. Από αρχαιοτά των χρόνων ήταν η θεά της μαγείας και των φαντασμάτων και προστάτευε τη μαγεία σε όλες τις εκδοχές της. Κατά την απόκριφη παράδοση, υπό το αμυδρό φως της Εκάτης και νοούρλιαζαν οι σκύλοι, οι μάγισσες την επικαλούνταν ενώ ψιθύριζαν τα μαγικά τους λόγια, με σκοπό να καλέσουν τους νεκρούς στον πάνω κόσμο. Τις έκαναν προσφορές και θυσίες για να πετύχουν τα ξόρκια τους και να εκμεταλλευτούν τις αλλαγές της πορείας της Ελλήνης. Η επίκληση της Εκάτης γίνονταν σε τρίστρατα, μέρη κατεξοχήν μαγικά και συμβολικά, αλλά και επειδή εκεί διαιρείται ο κόσμος σε τρία, δηλαδή στα τρία μέρη που εξουσίαζε. Εκεί βρίσκονταν και τα Εκάτια, η κλασική μορφή της Εκάτης, αυστηρή, παράξενη και απειλητική, ανάγλυφη πάνω σε έναν τριγωνικό στήλο, με τα τρία πρόσωπά της στραμμένα στις τρεις κατευθύνσεις. Τα ξόρκια της συνδέονται με οικιακούς καθαρμούς και με τα οξυθύμια με τα οποία διώχνονταν από ένα σπίτι τα κακά πνεύματα. Επίσης, στην Εκάτη ήταν αφιερωμένος ο χώρος που βρισκόταν μπροστά από την πύλη των ναών της πόλης ή ενός οίκου. Λατρευόταν για τις μαγικές της κυρίως ιδιότητες και για τη δύναμη που είχε να κρατάει μακριά από την καθημερινή ζωή το κακό. Το βασίλειό της βρίσκεται σε μια άλλη διάσταση του κάτω κόσμου και είναι μεγαλειώδες και μυστήριο, μέσα στο αόρατο βασίλειο του Άδη.
Τα ιερά σύμβολά της, μαζί με τον πυρσό και το ιερό της ζώο τον σκύλο, είναι τα σανδάλια και η ίγκα, το μαγικό μουσικό όργανο που μοιάζει με χάλκινο τροχό. Ο κύριος μύθος, στο οποίο το επίκεντρο βρίσκεται η Εκάτη, είναι ο μύθος της Δήμητρας και της Περσεφόνης, όπου η ίδια η Εκάτη ήταν μάρτυρας της αρπαγής της Περσεφόνης από τον Άδη και άκουγε μέσα στη σκοτεινή σπηλιά της τις κραυγές της κόρης. Αν και υπάρχουν διάφορες αποδόσεις αυτού του μύθου, στο τέλος όλες συγκλίνουν. Η Εκάτη συμπονεί τη Δήμητρα, παρόλο που δεν της επιτρέπεται να της αποκαλύψει πολλά και μετέπειτα αποτελεί την αχώριστη συνοδό της Περσεφόνης στον κάτω κόσμο. Την προστατεύει, την καθοδηγεί και της φωτίζει τον δρόμο με τις δάδες της όταν αυτή ανεβαίνει στον πάνω κόσμο. Σε συνάρτηση με το γεγονός αυτό, σημαντικό ρόλο παίζει η Εκάτη και στα Ελευσίνια μυστήρια, τα οποία ήταν τελετές βαθιάς υπαρξιακής φύσης και αναζήτησης, που στόχευαν στο συνειδητό αλλά και στο υποσυνείδητο. Μάλιστα, υπήρχαν διάφορα επίπεδα με διαφορετικούς κανόνες για τη μοίηση, όπως όλες οι τελετές μαγείας σε όλους τους αιώνες δηλαδή. Τα μυστήρια συμπεριελάμβαναν αναβίωση του μύθου και είχαν σχέση με τη γονιμότητα της γης, τους κύκλους των εποχών και τον κύκλο της ζωής με τα τρία στάδια του. Γέννηση, θάνατος, αναγέννηση. Κατέληγαν σε μυσταγωγίες, σε μοίηση των ψυχών που συμμετείχαν και σε διεργασίες και διαδικασίες σχετικές με το ταξίδι της ψυχής στον χρόνο. Υποθέτουμε δηλαδή, διότι δεν γνωρίζουμε και όταν δεν γνωρίζουμε το σωστό, το καλό και το λογικό, είναι να μην μιλάμε. Ηλίου φαϊνότερον, αλλά πολύ δύσκολο στην εφαρμογή. Όσον μας αφορά βέβαια, πολύ θα θέλαμε όλοι να ξέρουμε το τι ακριβώς γινόταν και πώς στα Ελευσίνια μυστήρια. Όμως, αφενός, ας προσέχουμε τι ευχόμαστε και αφετέρου προφανώς και δεν θα το μάθουμε ούτε κι εμείς, όπως δεν το έμαθαν τόσα χρόνια με τόσες μελέτες που έγιναν από μύστες και μη μοιημένους. Υπάρχουν λόγοι σοβαροί που ποτέ δεν μαθεύτηκαν τα μυστικά των Ελευσινίων μυστηρίων, που ήταν άρρητα και κανείς δεν τολμούσε ούτε να διανοηθεί να τα μαρτυρήσει. Δεν είναι όλα για όλους και επιπροσθέτως, στην εποχή μας ιδιαιτέρως, πλέουμε μέσα σε πελάγι άγνοιας και απορρίπτουμε αυτόματα τη γνώση του διαφορετικού και την ιδέα της μαγείας. Και πάνω σε αυτό ακριβώς, ας ελπίσουμε ότι η Εκάτη θα μας λυπηθεί και θα φωτίσει με τις δάδες της και τον δικό μας δρόμο. Ειδικά τη στιγμή που βρισκόμαστε μετέωροι και μόνοι στο χάσμα μεταξύ του πάνω και του κάτω κόσμου. Στον μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης, η Εκάτη έχει ιδιαίτερη θέση επειδή συνοδεύει τον ζωντανό Ορφέα στον κάτω κόσμο για να φέρει πίσω την αγαπημένη του την Ευρυδίκη. Παρομοίως βοηθάει και τον Ιάσονα στη μάχη του με τους Σταύρους. Η Εκάτη αναφέρεται και σε μια τοπική εκδοχή του μύθου της Αγγέλου,
κόρης του Δία και της Ήρας, η οποία ζητάει από την Εκάτη να της δώσει ένα βοτάνι για να μπορέσει να ξανακερδίσει τον αγαπημένο της. Αν δεν είχατε πιστεί ως τώρα ότι η Εκάτη ήταν η θεά της μαγικής τέχνης, νομίζω ότι τώρα συνεννοηθήκαμε πλήρως. Γιατί που καλύτερα να πας για αυτόν τον λόγο της επαναφοράς του αγαπημένου σου από την ίδια την Εκάτη. Αλλά το καλύτερο σας το άφησα για τώρα. Μεταγενέστερες παραδόσεις και αποδόσεις των μύθων λένε ότι άλλοτε η Κύρκη ήταν κόρη της, άλλοτε θεία ή ανιψιά της Εκάτης. Η Κύρκη όμως είναι και θεία της Μύδειας και ανεξαρτήτως από τη συγγένειά τους, οι τρεις αυτές γυναίκες, η Εκάτη, η Κύρκη και η Μύδεια, αδιαμφισβήτητα συγκροτούν την οικογένεια των μαγισσών της αρχαίας Ελλάδας. Αυτή είναι λοιπόν η Εκάτη, η φαρμακεύτρια, που περικλείει το αρχέτυπο της φαρμακευτικής μαγείας και των αντίδοτων. Εφευρέτρια του δηλητηρίου ακονίτου, το οποίο χρησιμοποιείται ακόμα και στις μέρες μας από την ομοιοπαθητική. Η πανίσχυρη κυρία, η θεά Εκάτη, η βασίλισσα της μαγείας, ενώνει τη ζωή με το πάντα θανάτου. Είναι ορατή από όλες τις πλευρές του άνω και του κάτω κόσμου. Είναι αυτή που αποκαθιστά την αδικία και προσφέρει τη σωτηρία. Βέβαια, έχει συνδεθεί και με ξαφνικούς θανάτους γυναικών. Είναι η Μάτερ ημών, η εν της νυχτής. Ικανοποιείται και βοηθάει όσους αγαπούν και φροντίζουν τα ιερά της ζώα, τους σκύλους, πάνω στη γη. Είναι η αφέντρα του τρικέφαλου και φοβερού κέρβερου που ως φύλακας του σκοτεινού βασιλείου του Άδη στέκεται άγρυπνος φρουρός στο βάραθρο της Τίγας στην Αχερουσία Λίμνη. Η Εκάτη κρατά το κλειδί της αλυσίδας του και τη θασέβει αυτόν τον άγριο και τερατώδη σκύλο με τα κόκκινα φοβερά μάτια που φόβιζαν ακόμα και τους υπόλοιπους θεούς. Τον κρατά εκεί, στην πύλη του κάτω κόσμου, δέσμιο και φύλακα, για να απαγορεύει αιωνίως τους νεκρούς να φύγουν, αλλά και στους ζωντανούς να εισέλθουν. Ακολουθεί ο ορφικός ύμνος για την Εκάτη σε ελεύθερη απόδοση. Την Εκάτη ύμνο που τη λατρεύουν στις οδούς και στις τριώδους, την επέραστη, την ουράνια και την επίγειο και τη θαλασσινή, που φοράει κίτρινο πέπλο, αυτή που φροντίζει για τους νεκρούς και που είναι ενθουσιασμένη ανάμεσα στις ψυχές των νεκρών. Την Πέρσια, αυτή που αγαπά την ερημιά και εφραίνεται με τα ελάφια. Την Νυκτερινή, την προστάτητα των σκύλων, την ακαταμάχητη βασίλισσα, αυτήν που θυρεύει ταύρους. Τη βασίλισσα που έχει τα κλειδιά όλου του κόσμου, την οδηγό, την νύμφη, αυτή που ανατρέφει παιδιά και που περιφέρεται στα βουνά. Αυτή την κόρη ας οικετέψουμε, ας βρεθεί στις ιερές τελετές μας, με ευμενή πάντοτε διάθεση. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι οι σύγχρονοι μάγοι και μάγισσες, και δεν εννοώ μεταφορικά μάγους και μάγισσες, εννοώ κανονικά, δηλαδή όχι τους γιατρούς και τους σύγχρονους επιστήμονες, αλλά τους κανονικούς παραδοσιακούς μάγους και μάγισσες της εποχής μας. Ναι, υπάρχουν,
Οι σύγχρονοι μάγοι και μάγισσες λοιπόν έχουν σε εξέχουσα θέση την Εκάτη, την τιμούν και την επικαλούνται στις τελετές τους. Γράφουν μάλιστα και τις δικές τους επικλήσεις και έχουν τα δικά τους τελετουργικά για τη μεγαλύτερη κυρία της μαγείας στους αιώνες των αιώνων. Αν ακόμα αμφιβάλλει κάποιος για την ύπαρξη μάγων και μαγισσών στις μέρες μας, στο βιβλίο του «Το πνεύμα του χρόνου», ο ερευνητής και συγγραφέας Θανάσης Βέμπος αναφέρει: «Η κοινή γνώμη, η πολιτική ορθότητα και η επιβεβλημένη ομοιομορφία είναι αυτά που περιορίζουν την αντίληψη, στέλνουν στη λύθη μνήμες, χειραγωγούν και σβήνουν το παρελθόν». Ο Θανάσης Βέμπος μάλιστα ορίζει τη μαγεία ως την ικανότητα να κάνεις πράξη αυτό που θέλεις και αυτό που οραματίζεσαι. Αμφιβάλλει κανείς ακόμα ότι υπάρχει μαγεία και στην εποχή μας? Αν βρεθείτε σε ένα τρίστρατο και ακούσετε σκυλιά να αληχτούν, ίσως η μνήμη της Εκάτης, της λαμπερής θεάς και μάγισσας της νύχτας, ανασύρεται από τις σκιές του παρελθόντος εκείνη τη στιγμή. Ίσως κάνει την εμφάνισή της και σας βοηθήσει με τη μαγική της τέχνη. Αν έχετε αθετήσει κάποιον όρκο ή υπόσχεση όμως, τότε να ανησυχείτε όταν περνάτε από τρίστρατα, ακόμα κι αν δεν την επικαλείστε. Ακόμα κι αν δεν πιστεύετε ότι υπάρχει. Αποσυμβολήστε.